Μαζί με τους γονείς Η Πυραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη Αγαπητοί ακροατές χαίρετε στη σημερινή εκπομπή άλλη μια φορά κοντά μας ο πατήρ Γεώργιος Χινάς προϊστάμενος και εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου και συνεργάτης αυτής της εκπομπής ευχαριστούμε και πάλι που είστε εδώ κοντά πατέρα Γεώργιο την ευχή σας σας ευχαριστούμε και εμείς και εσάς αλλά και το φιλόξενο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας που πάντοτε έτσι... Που μιλάει στην ψυχή μας. Που μιλάει και στην ψυχή μας και έτσι. πάντοτε έτσι. μας φωνάζει και μας για να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε έτσι. είναι δυνατόν. Και εσείς μιλάτε στην ψυχή μας και από την εμπειρία σας, από τις γνώσεις σας, γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές είστε και πολύ τεχνος, ξέρετε λοιπόν και από οικογένεια, αλλά σήμερα η οικογένεια όπως πάντοτε βέβαια πολλά τα προβλήματα αλλά τώρα δεν είναι μόνο τα ενδοοικογενειακά προβλήματα που είναι πολλά και αξεπέραστα κάποτε είναι και τα προβλήματα που έχουμε και σαν χώρα πότε με λοιμούς, πότε με σεισμούς, πότε με καταποντισμούς πότε με τα ελληνοτουρκικά που δεν πάβουν να υπάρχουν χωρίς να ξέρουμε πότε και τι θα συμβεί αλλά και παγκοσμίω, αν κοιτάξουμε την περιραίωσα ατμόσφαιρα και για την οικονομία και οποιοδήποτε άλλο θέμα έχει επιπτώσεις άμεσες και στην οικογένεια του κάθε τι που συμβαίνει η κρίση η μία μετά την άλλη αλλά όπως είπαμε και τα ενδοοικογενειακά οικογενειακά προβλήματα και το αποτέλεσμα είναι να χάνουμε την υπομονή μας αν την έχουμε αν την έχουμε και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε ή πώς μπορούμε να λύσουμε κάποιο πρόβλημα μέσα στο σπίτι που μπορούμε ξεκινώντας και από τον εαυτό μας από όπου νομίζετε απλά περιγράφω έτσι λίγο την ατμόσφαιρα την οποία τη ζούμε όλοι Πάντω εγώ τώρα που σας άκουσα να περιγράφετε αυτορμήτως άρχισα να σκέφτομαι πού πρέπει να πάω για να γλιτώσω <laughs> και... Πολύ παρήγορα γι' αυτό θέλουμε ναι, την παρηγοριά <laughs> να μας δώσετε γιατί γλιτώνετε κι εσείς και γλιτώνετε και αυτούς που σας ακούν γιατί σας είπα ότι Αλλά θυμήθηκα έτσι, θυμήθηκα κάτι από τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο που λέει μην νομίζει, λέει αδελφέ μου ότι θα φύγεις από αυτό τον τόπο και θα πέσει έναν άλλο τόπο και θα τελειώσουν οι πειρασμοί σου μαζί με σένα στον άλλο τόπο θα έρθει και ο διάβολος και θα σε πολεμήσει ακόμη χειρότερα γιατί θα έχει υπόψη του ότι φοβήθηκες και έφυγε. άρα λέει στάσου Ανδρία στον τόπο σου Κάνε τον αγώνα σου και ο Θεός θα σε στεφανώσει. Έτσι λοιπόν πήρα απόφαση να μην φύγω και να κάτσω εδώ στην εκπομπή σας <Κι> να συζητήσουμε κι εμείς τι μπορεί να γίνει. Να πω και να συμπληρώσω κάτι που θυμήθηκα τώρα από τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο που είπε Βγάλε, λέει, του πειρασμού και ουδήσω ο Δεν σώζεται χρόνια, κανείς κανεί χωρί πειρασμού. Οπότε, όταν υπάρχουν οι πειρασμοί, υπάρχει και ο τρόπο να ξεπερνιόνται αυτοί οι πειρασμοί και αυτόν τον τρόπο μας δίνει αυτή η Εκκλησία μας και αυτό περιμένουμε έτσι να μας πείτε πώς μπορούμε να ξεπερνάμε αυτές τις δυσκολίες. Και μιας και μιλάμε έτσι με, με γνώμες Αγίων Πατέρων, εγώ μου αρέσει να χρησιμοποιώ και τη λαϊκή σοφία καμιά φορά. Λέει ο λαός έτσι πολύ θυμόσοφα και όμορφα, ότι είναι να έρθει λέει θέλει να έρθει, αλλιώ θα προσπεράσει. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ο χριστιανός το μόνο που πρέπει να επιμελείται ιδιαιτέρως είναι η μετάνοια του, ο αγώνας, ο, ο πνευματικός Βεβαίω μέρη οι μέρημες, οι εγκόσμιες υγείνες οι απαραίτητες που πρέπει να υπάρχουν αλλά μέχρι εκεί και από εκεί και έπειτα να έχει απέραντη την ελπίδα στο Θεό και την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι εκείνο που προνοεί για τα πάντα και μας δίνει και τις δυνατότητες σε κάθε δυσκολία και σε κάθε πειρασμό που έρχεται, είτε είναι ενδοοικογενειακός, είτε είναι κοινωνικός εξωτερικά, είτε είναι ακόμη πιο ευρύτερος, μας δίνει τη δυνατότητα ο Θεός από κάπου να πιαστούμε και να ξεπεράσουμε τον πειρασμό. Εκείνο που δεν χρειάζεται είναι ο φόβος. Ο φόβος, η αδειμονία, η ανυπομονησία εδώ και τώρα να λυθεί το, ποιο, το οποιοδήποτε πρόβλημα και ακόμη περισσότερο η διάθεση που πολλές φορές έχουμε, η φυγόπονη διάθεση να λυθεί το πρόβλημα χωρίς εγώ να λαβωθώ καθόλου, χωρίς εγώ να χρειαστεί να πληρώσω κάποιο τίμημα. Όλο το πρόβλημά μας που μας αποσυντονίζει πνευματικά είναι ότι βλέπουμε τους πειρασμούς έρχονται Ξέρουμε ότι θα περάσουν οι πειρασμοί, αλλά θέλουν όταν περάσουν οι πειρασμοί, θέλουμε να είμαστε εμείς άτρωτοι. Να μην έχουμε πάθει τίποτε. Και ή δυνατόν να μην έχουμε κοπιάσει για να ξεπεραστεί ο πειρασμός. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι αυτό. Δεν θέλουμε να κουραστούμε. Δεν θέλουμε να πονέσουμε. Όμως αυτό δεν είναι το φρόνημα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας παιδαγωγεί στο να μαχόμαστε διαρκώς, να πολεμούμε. Και όταν ο άνθρωπος μάθει να δίνει μάχες, ξέρει ότι κάποιες από αυτές θα τις χάσει, αλλά δεν έχει χάσει τον πόλεμο, γιατί ο Χριστός είναι κοντά του. Ξέρει ότι θα λαβωθεί, αλλά όλες οι πληγές και οι λαβωματιές σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό τον πνευματικό, σε αυτό τον πόλεμο, είναι και τα παράσιμα που θα δείξει μπροστά στον Χριστό Οπότε για μας η πληγή δεν είναι κάτι που δεν έχει ελπίδα Είναι σαν την πληγή της λογχευθής της πλευράς του Χριστού Που από εκείνη την πληγή πηγάζει ζωή και αθανασία Έτσι είναι οι πληγές του χριστιανού Όταν λοιπόν ένας πατέρας, μια μάνα σε ένα σπίτι χτυπιέται Χτυπιούνται μεταξύ τους, με τα παιδιά Αλλά το κάνουν με μια διάθεση να είναι κοντά στο Θεό και διά του Χριστού να ανταπεξέρχονται σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Αυτά τα χτυπήματα είναι που κάνουν τους ανθρώπους ακόμη καλύτερους και τους κάνει ακόμη πιο σοφούς κατά Θεόν και τους κάνει καλύτερους αγωνιστές και στο τέλος στεφανώνονται. Όταν ο άνθρωπος στη σύγχρονη κοινωνία μας χτυπιέται από όλη την παθογένεια που υπάρχει γύρω-γύρω και από τη δική του παθογένεια γιατί συγκρούμαστε. Τα πάθη τα δικά μας έρχονται σε, σε, αντίθεση πολλές φορές και σε έριδα με τα πάθη των υπολείπων ανθρώπων που είναι στην, στην ατμόσφαιρα, την περιραίουσα όπω είπατε γύρω μας. Και δημιουργούνται αυτά τα χτυπήματα. Πάλι ο χριστιανός αυτά τα χτυπήματα τα κάνει αφορμή για μαθήματα. Μαθαίνει από αυτά, γίνεται σοφότερος και χτίζει πάνω σε αυτά κάτι καλύτερο και η χώρα μας που λέτε ότι πολλές φορές έτσι πάντοτε έτσι έχουμε μια ένταση με τους γείτονε. και δεν ξέρουμε τι γίνεται σήμερα και τι θα γίνει αύριο μπορεί να γίνει καλύτερη μέσα από αυτή τη διαδικασία να μην βλέπουμε τον πόλεμο τον οποιοδήποτε πόλεμο υπάρχει γύρω μας και μέσα μας ως κάτι σώνει και καλά δυσάρεστο και κάτι το οποίο δεν παράγει καλά αποτελέσματα έπαρον τους πειρασμού, είπατε και ο ο αν δεν είχαμε πόλεμο εσωτερικό θα κάναμε προσευχή εγώ νομίζω ότι πιο πολύ θα κοιμόμουν παρά θα έκανα προσευχή αλλά έρχεται ο πόλεμος μέσα μας έρχονται τα πάθη αρχίζει ο άνθρωπος και πονάει από αυτή την κατάσταση άλλα θέλει να κάνει, άλλα κάνει άλλα διαβάζει το Ευαγγέλιο ξεκινάει να τα και στην πορεία τον έχει κλέψει ο αντίδικος προς αντίθετη κατεύθυνση και μέσα από αυτή τη διαδικασία αναγκάζεται να προσευχηθεί αναγκάζεται να ζητήσει το Χριστό γιατί αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι αυτάρκης ότι δεν μπορεί μόνος του και αυτό που μας έχει μηνύσει ο Χριστός ότι χωρίς εμού ουδή στεπείν ουδέν το ανακαλύπτει στην πράξη ο άνθρωπος γιατί συνήθως το ξεχνάει όλοι είμαστε τόσο εγωκεντρικοί τουλάχιστον εγώ είμαι και επειδή βλέπω τον εαυτό μου Πιστεύω ότι κάπω έτσι είναι και οι συνάνθρωποι μα γύρω μα, που ξεκινάμε τη μέρα μα και ενώ κάνουμε προσευχή, δεν ξέρω πόσο έχουμε την αίσθηση ότι Χριστέ μου εσύ μπροστά και εγώ ακολουθώ. Νομίζω ότι ξεκινάμε τη μέρα για να τα καταφέρουμε και αυτή τη μέρα. Να τα καταφέρω εγώ. Και επειδή ξεχνάμε τον Χριστό, έρχεται ο Χριστό μέσα από τι δυσκολίε να μα πει: Επ, χωρί εμένα δεν τα καταφέρνει πάρ' το χαμπάρι, μάθε το και όσο πιο γρήγορα το μάθεις, τόσο πιο γρήγορα θα γίνεις σοφότερος. Θα έχεις καλύτερες επιλογές και μέσα από μια άλλη προσέγγιση θα γίνεις και πιο δυνατός και θα τα καταφέρνεις και καλύτερα. Ερχόμαστε λοιπόν να καταλάβουμε μέσα από τις δυσκολίες ότι χρειαζόμαστε το Χριστό. Και αυτή είναι η μεγάλη ωφέλεια. Γιατί η ευμάρεια, η ευτυχία, η ηλική αυτάρκεια που πολλές φορές έχουμε, ακόμη έχουμε μπορώ να πω μας αφήνει λίγο σε μια κατάσταση λησμοσύνης του Θεού ξεχνάμε το Θεό ενώ οι δυσκολίες έρχονται να μας τον υπενθυμίσουν αρχίζουν τα παιδιά την ανυπακοή μιλάμε μιλάμε δεν καταλαβαίνουν τίποτε οπότε αρχίζουμε και εμείς λέμε Χριστέ μου βοήθησέ με φώτισε τα παιδάκια μου αρχίζουν στη δουλειά μας ε, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία οι δυσκολίες, αναταραχές, ανεργίες, ε, αντεγκλήσεις μεταξύ διαφόρων ιδεολογικών ρευμάτων της εποχής, που βλέπουμε ότι θέτουν διαρκώς καινούργια ζητήματα και η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ο κλήρος και λαός, βρίσκεται μπροστά σε διαρκώς και καινούργιες προκλήσεις. Και αναγκαζόμαστε να πούμε τελικά, ας φωτίσει ο Θεός, ας βοηθήσει ο Θεός να τα ξεπεράσουμε γιατί εμείς οι χριστιανοί από μόνοι μας δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Έρχεται ο Τούρκος κάθε τρεις και λίγο και μας λέει θα μπω μέσα. Έχω και εγώ δικαίωμα στο Αιγαίο, έχω και εγώ δικαίωμα στα νησιά, δεν έχει τη φαλοκρηπίδα, εμείς λέμε έχουμε φαλοκρηπίδα και τα νησιά και αρχίζουν αυτές οι γεωστρατηγικές έτσι, αντεγκλήσεις και τι έρχεται μας λέει ο Χριστός μέσα από τον Τούρκο για κοιτάξτε, σοδαρευτείτε, γίνεται αυτό που λέτε ότι είστε, Ρωμαίοι γένος χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες, γίνεται πραγματικά τέτοιοι, γιατί αλλιώς είναι έτοιμος να σας καταπιεί ο γείτονα. Αν εσείς είστε αυτοί που πρέπει, εγώ είμαι κύριος βοηθός και η Παναγία μας υπέρμαχος στρατηγός, αλλά αν δεν είσαστε καμιά φορά... Επιτρέπω και τρουκοκρατίες. Έτσι δεν είναι. Στην ιστορία το είδαμε. Σταθείτε στην πίστη σας κρατεοί, σταθεροί. Μη μου γίνεστε κοσμικοί με την κακή έννοια του, του όρου και βάζετε νερό στο κρασί σας και τα κάνετε όλα έτσι χλιαρά και νερόβραστα. Μείνετε το αλάτι της γης που σας θέλω για να νοστιμήσετε τον κόσμο και τότε αυτό το αλάτι εγώ θα το προστατεύσω λέει ο Χριστός. Όσο εμείς αληθορίζουμε και θεωρούμε ότι μπορούμε και χωρίς τον Χριστό, τότε επιτρέπει και αυτές τις δυσκολίες ο Χριστός μας για να μας ξυπνήσει, για να μας βάλει πάλι στη σωστή πορεία. Οπότε μέσα από όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει, νομίζω ότι το, ο τρόπος να ξεπερνάμε τα πράγματα είναι η μετάνοια και η ελπίδα. Ταυτόχρονα, δεμένα και τα δύο. Όχι μια μετάνοια με μιζέρια, με φτώχεια πνευματική που οδηγεί τον άνθρωπο σε, σε έναν πανικό πού να πάω να κρυφτώ, πόσα τρόφιμα να μαζέψω ε, τι να κάνω για να επιβιώσω όχι αυτό δεν είναι μετάνοια, αυτό είναι κρίση πανικού μια μετάνοια που έχει σταθερή την ελπίδα στον Χριστό ότι εγώ μετανοώ για τα λάθη μου, διορθώνομαι, προσπαθώ και αρχίζω να εφαρμόζω πιο σωστά το Ευαγγέλιο και τότε ο ίδιος ο Θεός θα αναλάβει να με προστατεύσει και θα με προστατεύσει. Αυτό είναι το διαχρονικό μήνυμα του Ευαγγελίου για όλους τους λαούς. Όποτε το Ισραήλ, ο Ισραηλιτικός λαός ξέφευγε από το Θεό, τι γινόταν, επέτρεπε ο Θεός να έχει πειρασμό, να έχει δυσκολία. Όποτε μετανοούσε και επέστρεφε στο Θεό, τότε ο Θεός ήταν εκεί, βοηθός και αντιλήπτορο. Γιατί εμείς να αποτελέσουμε εξαίρεση Είμαστε καλύτεροι Ασφαλώς όχι Άρα λοιπόν Εκείνο που χρειάζεται Είναι να έχουμε ελπίδα στο Θεό Και πίστη ότι εκείνος μπορεί να μας σώσει Και να μας λυτρώσει από όλες τις δυσκολίες Από τις πιο μικρές Τις οικογενειακές μέχρι τις γενικότερες Και τις διεθνείς ενδεχομένως Επειδή ε, Εμείς Θέλουμε να σταθούμε μόνοι μας Αυτάρκης και χωρίς τη βοήθεια του Θεού, γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Είμαστε ως κοινωνία, ως χώρα, ως διεθνής κοινότητα και ως οικογένειες θα έλεγα αντίγραφα του ασώτου ιού. Παίρνουμε την περιουσία μας, τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός σε ατομικό, προσωπικό ή και γενικότερο επίπεδο και πηγαίνουμε εις χώρα μακράν. Απομακρυνόμαστε. Και επιτρέπει ο Θεός να πεινάσουμε, να κακοπαθήσουμε, να αρχίσουμε να τρώμε από τα ξυλοκέρατα που τρώνε τα γουρουνάκια για να θυμηθούμε την ευτυχία και τη μακαριότητα του πατρικού οίκου και να επιστρέψουμε. Αυτό το παιχνίδι παίζεται διεθνώς αλλά και πάντοτε. Και έγκυται σε μας πότε θα γυρίσουμε και θα πούμε ήμαρτον εις τον ουρανό και εις τη γη και ενώπιον σου πάτερ και θα πέσουμε στην πατρική αγκαλιά. Αν αυτό το κάνουμε, τελείωσαν τα προβλήματα. Εδώ είναι το μεγάλο στίχημα. Θα επιστρέψουμε στον πατρικό οίκο ή θα επιμένουμε να φτιάχνουμε άλλου οίκου. Καινούριου πύργου τη Βαβέλ, που η σύγχυση και η πολυγλωσία και η ασύνανοησία θα κυριαρχεί και ο άνθρωπος θα είναι διαρκώς και πιο μόνος, διαρκώς και πιο ταλαιπωρημένος και θα κολλάζεται από αυτή τη ζωή πραγματικά θα βιώνει τον κόλαση της μοναξιάς του και της αυτονομήσεώς του. Πατέρα Γιώργε μιλήσατε για το ελληνικό γένος, το ρωμαϊκό γένος, το ορθόδοξο γένος, αλλά δεν ξέρω ε, ποιο είναι το ποσοστό ας πούμε στην πατρίδα μας αυτών οι οποίοι όχι μόνο πιστεύουν, δεν έχουμε ε, μέτρα για να μετρήσουμε την πίστη του ορθοδόξου χριστιανού, αλλά πόσοι είναι αυτοί που πιστεύουν, αυτοί που δηλώνουν ενδεχομένως χριστιανοί ορθόδοξοι. Υπάρχουν άνθρωποι, και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, μειοψηφία είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι οποίοι λένε ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι χωρίς να ξέρουν βασικά πράγματα της πίστης. Πέρα από αυτούς που πολεμούν την Ορθόδοξη Εκκλησία, Έλληνες και πολιτικοί και λαϊκοί, βαπτισμένοι μεν, χωρίς να πιστεύουν δε, και όχι μόνο δεν πιστεύουν και μένουν αμέτωχοι βλέποντας τι γίνεται αλλά και με έναν πόλεμο αντίον της Εκκλησίας του Χριστού και του ίδιου του Χριστού δεν είναι για τους ανθρώπους μόνο που εκκλησιάζονται για τους ιερείς, τους αρχιερείς αλλά ο πόλεμος γίνεται εναντίον του ίδιου του Χριστού, εναντίον της πίστης και νομίζουμε μερικές φορές ότι είμαστε πλειοψηφία πια πώς είναι αυτοί που εκκλησιάζονται και πώς είναι αυτοί που κοινώνουν θα έλεγα ελάχιστη. Όμω, για αυτού του ελάχιστου, για αυτού του λίγου που ακούν το μεγαλείο του Θεού, μπορεί να του κάνει αυτό που λέει ο ίδιο να είναι το αλάτι τη γη. Έτσι. Που όχι μόνο συντηρεί, αλλά και να στιμίζει το φαγητό. Και έτσι μα θέλει. Δεν χρειάζεται η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Μπορούμε να την έχουμε αυτήν την ποιότητα και ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί που μπορούμε να έχουμε αυτήν την ποιότητα ιδιαίτερα όταν έχουμε αυτούς τους πειρασμούς μέσα στην οικογένεια, απέξω από την οικογένεια και πώς μπορεί να γίνει πράξη αυτό που μας προτείνει το Ευαγγέλιο Απόστολος που λέει χαίρετε όταν περιπέσετε σε ποικίλους πειρασμού. θα μας πούνε είσαστε καλά, μαζοχισμό, πάσχετε από πού, τι είναι δυνατό να χαιρόσαστε ή ο χριστιανό να αναρωτηθεί και να πει πώ μπορώ να χαίρομαι, ρε Πάτερ, με αυτά που μου συμβαίνουν. Κι όμω, μπορεί και να χαίρεται. Πώ γίνεται αυτό, Πάτερ Αγιώργη, να χαίρεται. Καταρχήν, όταν αρχίσετε να λέτε ότι είμαστε μειοψηφία, άρχισα να αντιδρώ εσωτερικά, αλλά ευτυχώ ακούσατε διαστητικά την αντίδρασή μου και το, το φτιάξατε μόνο σας το θέμα όντως κοσμικά είμαστε μειοψηφία αλλά ο χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να είναι μειοψηφία ο χριστιανός αν είναι του Χριστού είναι άρχοντας και ο άρχοντας ένας είναι και φαντάζει ότι είναι χιλιάδες γιατί έχει καρδιά μεγάλη, έχει πληθωρική παρουσία ο χριστιανός και η μειοψηφία των χριστιανών αν είναι όντω χριστιανοί είναι μια απέναντι πλειοψηφία. Μπορούν να αγκαλιάσουν όλο το σύμπαν, όλο τον κόσμο. Αυτές οι μειοψηφίες μπορούν να κυβερνήσουν τις στίχες του κόσμου γιατί δεν είναι μειοψηφίε και δεν αισθάνονται μειοψηφίε. Η έννοια του μείον του μειοψηφό, είναι άγνωστη στο Ευαγγέλιο. Φέρατε, είδατε το παράδειγμα του άλατος. Στο φαγητό δεν ρίχνει πλειοψηφία αλατιού για να τον οστιμήσει. Ρίχνει ελάχιστο, ελάχιστο. Αλλά νοστιμίζει όλο το φαγητό. Στο ζυμάρι βάζεις λίγο προζύμι και ζυμώνει ολόκληρη τη ζύμη. Την αυξάνει και την κάνει να γίνει αφράτο ψωμί. Αυτός είναι και ο χριστιανός διαμέσως των αιώνων. Για μας οι στατιστικές είναι άχρηστες. Εντάξει μπορεί να μας δώσουν κάποια συμπεράσματα ίσως αλλά μέχρι εκεί. Όλη η ουσία είναι στην ποιότητα της σχέσης μας με το Θεό και με τον άνθρωπο και με τον εαυτό μας και πώς η σχέση με το Θεό φωτίζει όλες τις άλλες σχέσεις. Αν με αυτόν τον τρόπο ζήσω, εγώ, ο χριστιανός, τότε όχι απλώς δεν είμαι μειοψηφία, είμαι δίπλα στον παντοκράτορα, είμαι κυβερνητική πλειοψηφία. Αφού ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο και είμαι με τον Θεό, είμαι στην κυβερνόσα παράταξη, να το πω έτσι, με πολιτικού όρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μας ωφελεί να αισθανόμαστε διαρκώς βαλόμενοι γιατί μας βγάζει δυστυχώς κάτι από τα κατώτερα αισθήματα που έχουμε μας κάνει φοβικούς μας κάνει να ανησυχούμε μας κάνει να θέλουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας την ταυτότητά μας και να αμυνθούμε και να μηνθούμε... και να ακριβώς Ομάς με, πολέμοντας. με κοσμικούς τρόπους ενώ ο δικός μας ο τρόπος είναι άλλος ο δικό μας τρόπο είναι ο τρόπο ομολογία, είναι ο τρόπο τη θυσία, ο τρόπο του μαρτυρίου πολλέ φορέ, που το μαρτύριο όμω είναι ταυτόχρονα η πιο υπεριαλιστική πρακτική που είχε ποτέ η Εκκλησία. Πώ κατέκτησε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία ο χριστιανισμό, μέσα από τα αίματα των μαρτύρων. Δεν έγινε καμιά δολοπλοκία. Δεν κατεβάσαμε κανέναν αυτοκράτορα για να ανεβάσουμε ένα χριστιανό αυτοκράτορα ο ειδωλολάτρη αυτοκράτορα κάποια στιγμή μετεβλήθηκε και έγινε χριστιανό. Και αυτό έγινε γιατί, γιατί λειτουργήσαν τα αίματα των μαρτύρων, οι ομολογίε των Αγίων Πατέρων τη Εκκλησία, λειτουργήσαν τα παραδείγματα των Οσίων και των Ασκητών. Και αυτά ήταν που άλλαξαν ολόκληρη την κοινωνία και την πότισαν με τα του χριστιανισμού. Τώρα ζούμε μία αποδόμηση αυτής της κατάστασης. Οι κοινωνίες διεθνώς αποχριστιανοποιούνται η ζωή μας αποεκκλησιαστικοποιείται και γίνεται γιατί πολύ απλά εμείς οι ίδιοι έχουμε αρχίσει και αποεκκλησιαστικοποιούμαστε και τα δικά μας παραδείγματα ποιοτικά είναι λίγα όχι ποσοτικά, είναι ποιοτικά λίγα αν εμείς θερμανθούμε περισσότερο με την πίστη στο Χριστό μας αν ζήσουμε πιο έντονα την εκκλησιαστική μας ταυτότητα και όλη μας η ζωή χρωματιστεί από τον τρόπο της εκκλησίας, τότε αυτομάτως από η τιμένη γινόμαστε νικητές. Έτσι λοιπόν εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξο και επιτρέψτε μου θα παραμείνω αισιόδοξο. γιατί πιστεύω ότι και οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί και οι δυσκολίες δεν είμαστε αναζουχιστές, δεν τις θέλουμε σόνι και καλά, αλλά όταν έρχονται λαμβάνουν θα λέγαμε χώρα χειρουργικών επεμβάσεων. Και ναι, μεν δεν μου αρέσει που έχω καρκίνο, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο χειρουργικό κρεβάτι και με χειρουργείο γιατρό και ίσω γλιτώσω από τον καρκίνο. Όταν λοιπόν εγώ δοκιμάζομαι, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε συλλογικό επίπεδο, το σώμα τη Εκκλησία, ο λαός του Θεού δοκιμάζεται, δοκιμάζεται για να θεραπευθεί. Και είμαστε στα χέρια του μεγάλου γιατρού, που είναι ο Χριστό μα. Οπότε, γιατί να μην χαιρόμαστε, όταν περιπέσουμε σε ποικίλου πειρασμού και δοκιμασίε. Χαιρόμαστε γιατί όλο αυτό το παιχνίδι, ε, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν είναι κάτι που γίνεται χωρί το Θεό. Αν ήμουν στα χέρια των ανθρώπων ω άνθρωπο να με κάνουν ό,τι θέλουν, θα ανησυχούσα πάρα πολύ, πιστέψτε με. Ακόμη και στον εαυτό μου δεν θα εμπιστευόμουν τη ζωή μου, την ύπαρξή μου, την ψυχοσωματική μου υπόσταση αλλά επειδή είμαστε στα χέρια του Θεού και αυτό δεν αλλάζει με τίποτε γιατί ο Χριστός έχει καταθέσει την πρόνοια του, τη φροντίδα του, τη θυσία του για μας και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή, είναι έτσι, ούτε αλλάζει. Γι' αυτό το λόγο και χαιρόμαστε. Και μέσα από το κακό βγαίνει πάντοτε κάτι καλό. Και θα βγάλει ο Χριστός το καλό που πρέπει να βγει για όλο τον κόσμο και για τις οικογένειες και για τις πατρίδες και για τις κοινωνίες και για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν βλέπετε πως ο κόσμος ολόκληρος που καυχάται ότι έχει βρει το, την ταυτότητα του DNA και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και ότι είναι έτοιμο να φτιάξει καινούριου ανθρώπους και είδατε με την κλωνοποίηση, με τόσες επιστημονικές ανακαλύψεις ταπεινώνεται διαρκώς μια επιδημία σκοτώνονται άνθρωποι, πεθαίνουν άνθρωποι στο, όλο τον πλανήτη ένας πόλεμος, μια καταστροφή φυσική αλλάζουν τελείως τα πράγματα, οι συσχετισμοί ακόμη και μια υπερδύναμη μπορεί να καταντήσει να γίνει μια μικρή δύναμη από ένα σεισμό, από μια μεγάλη πυρκαγιά. Αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα και είναι τόσο ρευστά, σαν να θέλει να πει ο Χριστό σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, αδερφοί μου, μη πεπίθατε επάρχοντας επί ει ανθρώπων ή σου και στη σωτηρία. Μη πεπίθατε ούτε καν εφεαυτή, μα λέει αλλά ρίξτε όλη την εμπιστοσύνη σας και την πίστη σας σε μένα γιατί εγώ δεν θα σας απογοητεύσω αυτή είναι η φωνή του Χριστού στην εποχή μας και αυτό μας λέει αν θέλουμε θα τον ακούσουμε αν δεν θέλουμε ελεύθεροι είμαστε να ακολουθήσουμε αυτή την απέλπιδα πορεία που δεν οδηγεί και πουθενά θα τρώμε τις άρκες μας ως κόσμος ως πανανθρώπινη κοινωνία θα τρώμε ένα τον άλλον και αυτό κάνουμε μέχρι στιγμής αλλά μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε ακτίδες φωτός να υπάρχουν. Διάβαζα πρόσφατα αρκετά μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, ηθοποιούς, που έχουν ασπαστεί την Ορθοδοξία. Και λέω κοίτα να δεις, το Χόλιγουντ είναι ο προαγωγός πραγματικά των ανθρώπων στην ασυδοσία, στην παρακμή, στην έκκληση των ηθών, βλέπουμε κάτι ταινίε, κάτι αυτά που τη δείχνουν σάρκα, βία, ε, μοναξιά, απελπισία. Δεν βλέπει και κάτι καλό. Όλε οι καινούργιε ταινίε, άμα βλέπετε καθόλου, εγώ μου αρέσει να σκαλίζω λίγο τα κινηματογραφικά νέα, έχουν μια, ένα σκοτάδι, μια σκοτεινιά παντού. Δεν μπορεί να τι δει και χρωματικά δηλαδή, είναι κάτι άσχημο. Κι όμω μέσα από αυτή την ασχήμια ξεπηδούν άνθρωποι και γίνονται ορθόδοξοι πρώτα ονόματα και λες τι γίνεται μέχρι πριν λίγα χρόνια το μόνο που ακούγαμε για αυτούς είναι ότι πάνε στον τάδε γκουρού στο Θιβέτ να βρούνε αυτόν τον έναν τον άλλον κάνουν γιόγκα, κάνουν διαλογισμούς τώρα κάνουν και αυτά αλλά κάποιοι οδηγούνται στην Ορθοδοξία όλη αυτή η δυσκολία λοιπόν κάποιος τους οδηγεί στην Ορθοδοξία κάποιος τους οδηγεί στο Χριστό και μπορεί να δούμε πολλούς ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους να οδηγούνται στο Χριστό. Και αυτό γιατί. Γιατί μπορεί όλοι οι λαοί οι ολόκληροι μαζικά να μην παίρνουν πάντοτε το μήνυμα αλλά πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν το μήνυμα και από αυτούς ξεκινάει μια άλλη πνευματική αναγέννηση. Έχω την αίσθηση ότι θα ζήσουμε μια πνευματική αναγέννηση και βέβαια το έχουν πει και οι πατέρες της Εκκλησίας πριν λέει έρθει το τέλος της ιστορίας έτσι μιλάνε για μια μεγάλη αναλαμπή της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι ανάγκη να γίνει. Είναι ανάγκη να ξαναφανερωθεί η ελπίδα του κόσμου στα μάτια των ανθρώπων. Δεν θέλει ο Θεός να μας αφήσει χωρίς ευκαιρίες, θα μας δώσει κι άλλη ευκαιρία και μας τη δίνει. Έτσι λοιπόν να έχουμε χαρά μέσα μας και να έχουμε και την ελπίδα και να μετανοούμε διαρκώς. Εμείς ανάξιοι είμαστε, αλλά για μας τους αναξίους ο Χριστός έχει καλά σχέδια, δεν μας έχει εγκαταλείψει. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να χαρούμε ακόμα περισσότερο τα τόσο αισιόδοξα μηνύματά σας. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πειραϊκή εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM την εκπομπή μαζί με τους γονείς την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης και στα τηλεφωνήματα σας απαντάει η φίλη Σήμερα κοντά μα ο πατήρ Γεώργιος και προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου γνωστός σε πολλούς από τους ακροατές και ιδιαίτερα από την εκπομπή αυτή όσοι συνηθίζουν να την ακούν με πολύ αγάπη για τους γονείς και για τα παιδιά και ο ίδιος πολίτεκνος και με το χάρισμα αυτό του λόγου που έχει ώστε να μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού στην εποχή μας που όπως είπαμε προηγουμένως είναι δύσκολη πάντοτε η κάθε εποχή έχει τις δικές της δυσκολίες αλλά και η περαιρέως ατμόσφαιρα στην οικογένεια, στην πατρίδα μας και στον κόσμο ολόκληρο, φαίνεται να είναι από τις πιο δύσκολες. Κι όμως σε αυτή τη δυσκολία βλέπουμε πάντοτε να υπάρχει το φως. Και το φως αυτό εκπέμπεται μέσα από τους ανθρώπους που είναι κοντά σε αυτόν τον Χριστό. Ο ίδιος μας είπε, Πατέρα Γιώργη, εμείς είστε το φως του κόσμου. Εσείς είσαστε το φως του κόσμου. Να λάμψει αυτό λοιπόν το φως, όπως είδωσαν τα καλά ημών έργα. Δεν είπε να λάμψει το φως αυτό που έχετε γιατί είσαστε φως, να ακούσουν τα ωραία ημών λόγια, αλλά είπε να δουν τα έργα. Και το έργο αυτό, το σπουδαίότερο, είναι αυτό το έργο της αγάπης. Και το έργο της αγάπης ξεκινάει από τον εαυτό μας. Αν προσπαθήσουμε εμεί να αλλάξουμε τον εαυτό μας, ώστε να είμαστε και εμείς δεκτικοί του φωτός αυτό του Χριστού εκπέμπεται και χωρίς να λέμε λόγια στους άλλους δεν έλεγε νομίζω ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο ότι προσπάθησε να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι θα βρουν κοντά σου και αυτοί το φως και το Χριστό και έχουμε τέτοια παραδείγματα που ο Θεός δίνει δυνατότητες ο ίδιος ο Χριστός μας σε ανθρώπους να αναφέρω έτσι ένα παράδειγμα θα μας πείτε εσείς πολύ περισσότερα να σας δώσω μια αφορμή γιατί δεν είχαμε προετοιμάσει κανένα θέμα όπως ήρθατε μου λέτε πέστε μου και να συζητήσουμε έτσι λοιπόν να πω ένα περιστατικό όπου μια από τη Μιαν πρώην Βυρμανία νομίζω ήταν Μάλιστα. πώς βρήκε ήρθε να κατηχηθεί έφτασε κατά κάποιο τρόπο εκεί στην ενορία για να κατηχηθεί και Συνέβη το εξή: Αναζητούσε κάπου στο ίντερνετ να δει τι είναι ο χριστιανισμός είχε δει τι ανατολικέ θρησκείε, είχε ερευνήσει, δεν μπόρεσε να νιώσει καλά σε καμία. Αναζητώντα κάτι, ε, διάβασε, αλλά αναζητούσε. Βρισκόταν λοιπόν στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, είχε γνωρίσει κάποιον Έλληνα τον οποίον τώρα έχει παντρευτεί και στη σύντομη αυτή γρονιμία τους περπατούσε στη Νέα Υόρκη ήταν μόνη της εκείνη την ημέρα και όπως μου έλεγε η ίδια είδε έναν άνθρωπο που είχε ένα φωτεινό πρόσωπο και του λέει συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση ναι της λέει αυτός τι θρησκεία έχεις, τι πιστεύεις λέει είμαι χριστιανός ορθόδοξος ευχαριστώ δεν θέλω τίποτα άλλο και αναζητά τι είναι αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πηγαίνει σε μια Ορθόδοξη στην ε, Νέα Υόρκη. Δεν υπήρχε χρόνος. οι συνθήκε ήταν τέτοιες έπρεπε να φύγει, ήρθαν στην Ελλάδα. Τελικά, μου είχαν εντύπωση όταν την πρώτη φορά ήρθε και προφορικά άκουσε κάτι για τον Χριστό, ξεκινώντα από το Πιστεύω. Φτάσαμε εκεί να πούμε μέσα σε 5-10 λεπτά. Κάτι για τον Χριστό Από τα μάτια τη έτρεχαν δάκρυα Λέω τι συμβαίνει εδώ Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο Πατέρα Γεώργιο ποιος την κατήχησε αυτήν, Δεν μπορώ να ξέρω Δεν μπορώ να ξέρω αυτός ο ίδιος ο Χριστός Αλλά Θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπαμε πριν Ότι νιώθουμε άσχημα γιατί Νομίζουμε ότι είμαστε μειοψηφία Και είμαστε σαν χριστιανοί ορθόδοξοι Σε ολόκληρο τον πλανήτη και πάντοτε ο πιστός ο άνθρωπος, αυτός που είναι κοντά στον Χριστό, όπως οι μαθητές, οι Απόστολοι, ήταν, είναι και θα είναι μειοψηφία. Αλλά είπατε προηγουμένως και εσείς, όχι μόνο το αλάτι της γης, αλλά είναι και το φύραμο που ε, με τη μαγιά αυτή μπορεί να φουσκώσει όλο αυτό το ζυμάρι και να γίνει ψωμί. Έτσι λοιπόν, Πατέρα Γεώργη, νομίζω ότι αισιόδοξα για τα μηνύματα πριν, αλλά και τώρα μέσα στις δυσκολίες τις προσωπικές, στις οικογενειακές και στις άλλες της πατρίδας μας και του κόσμου ολόκληρου πώς μπορούμε να γίνουμε όχι μόνο αισιόδοξοι περισσότερο αλλά να γίνουμε και εμείς φως ώστε να εκπέμπεται αυτό το φως και αλλού αυτό θα το κανονίσει ο ίδιος ο Κύριος αλλά εμείς τι πρέπει να κάνουμε να ανοίξουμε κάπως με ποιους τρόπο στην καρδιά μας αυτό το φως να μπει μέσα μας Μάλιστα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του ίδιου του Χριστού. Εκεί στο μυστικό δείπνο, τι λέει στους μαθητές, αδελφοί λέει οράτε, μη δεις ημάς χωρίσετε φόβος. Να μην σας χωρίσει λέει ο φόβος λέει από μένα. Ο Χριστός πήγαινε στο μαρτύριο, πήγαινε στο σταυρό και ήξερε τι πρόκειται να γίνει και τους προειδοποιεί και τους λέει μην νομίζετε ότι επειδή φαινομενικά χάνω χάνεστε κι εσείς και φοβηθείτε και τραβηχτείτε και ζαρώσετε από το φόβο γιατί έτσι θα χωριστείτε από μένα. Ο Χριστός μας ως άνθρωπος είχε την επίγνωση ότι σταυρούμενος ανέρχεται σε θρόνο δόξης και επιτελεί το έργο της Θείας Οικονομίας. Νομίζω την ίδια φωνή μας απευθύνει και σήμερα. Μη φοβάστε λέει. Και μη φοβηθείτε και το μικρό πίμνιο μας, τα έχει πει. Και μη φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, την ψυχή δεν μπορούν να την πειράξουν. Μας έχει ενημερώσει για τα πάντα. Μας έχει πει και το περίφημο του «Έσαι στεμισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου». Μας έχει πει ότι στον κόσμο το θλίψη θα έχετε, αλλά θα αρσείτε. Πάλι μας λέει να μην, να μην χάσουμε το θάρρος μας. Ότι εγώ ναι νίκηκα τον κόσμο. Γιατί να μην το χάσουμε, γιατί αυτός νίκησε τον κόσμο. Και όλες τις δυσκολίες του κόσμου και όλα τα αντίθετα ρεύματα από εκείνον. Οπότε, από τη μια έχουμε το πρόσωπο του Θεανθρωπού, που είναι η αρχή και το τέλος, είναι το παν, κοινωνικητής της ιστορίας και απ' την άλλη έχουμε ιδέες. Και ανθρώπους που προσπαθούν να τις περασπίσουν και που όπως οι άνθρωποι είναι φθαρτοί, έτσι και οι ιδέες αυτές φθήρονται, χάνονται, φιλορωούν και δεν έχουν καμία συνέχεια. Πώς λοιπόν ο χριστιανός θα έχει φόβο, και θα επιτρέψει να του καταλάβει την ψυχή αυτός ο φόβος όταν ξέρει ότι είναι με τη μεριά του νικητή. Απλά. Ο διάβολος στην εποχή μας προσπαθεί να φανεί ότι είναι ο νικητής. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και να κρύψει από τα μάτια των χριστιανών και όλου του κόσμου ότι ο νικητής είναι ο Χριστός. Ξέρετε, πολλές φορές όταν έρχονται χριστιανοί ορθόδοξοι και ρωτάνε και μιλάνε για τη Δευτέρα Παρουσία για την Αποκάλυψη, για όλα αυτά βλέπω ότι οι ερωτήσεις και το κέντρο του ενδιαφέροντός τους δεν είναι στο γεγονός ότι θα έρθει ο Χριστός αλλά είναι στο γεγονός ότι θα έχουν πολλές δυσκολίες πριν να έρθει ο Χριστός αλλά κατά αυτόν τον τρόπο έχουν μια μη ορθόδοξη ανάγνωση της Αποκάλυψης η Αποκάλυψη νοηματοδοτείται από αυτό το αμήν ναι έρχου Κύριε Ιησού που είναι στο τέλος βλέπουμε έναν Άγιο Ιωάννη θεολόγο ευαγγελιστή, ηγαπημένο και επιστήθιο φίλο και μαθητή του Χριστού να βλέπει όλα αυτά τα τρομερά που εκτιλήσονται μπροστά του σε όραμα και να βλέπει να, να καταστρέφεται ο κόσμο ολόκληρος, οι δυσκολίες της εποχής του Αντιχρίστου, όλα αυτά που έχουν προφητευθεί μέσα από αυτό το βιβλίο της Εκκλησίας και αυτό να μην τον απομακρύνει από τον πόθο να είναι με τον Χριστό. Να μην μετατοπίζει το ενδιαφέρον του σε κάτι άλλο και μένει σταθερά προσιλωμένος στη συνάντηση με τον Χριστό. Και τι λέει, αμήν, ναι, έρχου, μακάρι λέει, έλα Χριστέ μου. Αυτό το μακάρι έλα Χριστέ μου είναι που λείπει πολλές φορές από τους χριστιανούς του αιώνος τούτου. Και αυτό μας κάνει να είμαστε αυτό που λέμε φοβισμένοι. Και μας στερεί τη δυνατότητα να εργαστούμε πραγματικά πνευματικά με μια μετάνοια και μια διόρθωση όχι για να μην πάθουμε κανένα κακό. Επειδή έχουμε αμαρτίες και αφού έχουμε αμαρτίες θα πέσει το πελέκι επάνω στο κεφάλι μας, μας κόψει το κεφάλι μας κόψει το χέρι, το πόδι, ό,τι αμαρτάνει μας περιπτώσει επάνω μας και να τρέμουμε σαν, σαν να είμαστε κάτι ανθρωπάκια έτσι που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ το Χριστό, όχι αυτή η προσδοκία του να συναντηθούμε με τον Χριστό που θα έρθει ως νικητής της ιστορίας και να είμαστε με τη μεριά του είναι που μας κάνει να μετανοούμε για να αρέσουμε στον εραστή της ψυχής μας να αρέσουμε στον νυμφίο της Εκκλησίας, στον νυμφίο της ψυχής μας. Γι' αυτό μετανοούμε. Δεν μετανοούμε για να μην τυχόν και έρθει καμία τιμωρία πάνω μας. Γιατί τότε θα ήταν σαν ο Χριστός που μας λέει να μην έχουμε φόβο, να καλλιεργεί φόβο στις ψυχές μας. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Είναι έξω από το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας λέει αγαπήστε με. Εγώ σας αγαπάω. Εγώ είμαι τα πάντα για σας και σας θέλω να γίνουμε ένα. Οπότε η μετάνοιά μας είναι μια προεργασία για να γίνουμε ένα με τον Χριστό. Τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Με τη μετάνοια αυτή που έχει όμως αυτό το φρόνημα της ελπίδας και της προσδοκίας και του πόθου της συναντήσεως με τον Χριστό έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε φως και να δώσουμε και ελπίδα και στους άλλους ανθρώπους. Αν όμως μας βλέπουν οι συνανθρωποί μας, οι χριστιανοί και οι μη χριστιανοί, να είμαστε φοβισμένοι από το φόβο των επερχομένων, όποτε έρθουν. Έχουμε και αυτό το κάκο και κοντά είμαστε σαν τους Ιεχωβάδες. Τώρα θα έρθει, αύριο θα έρθει, τώρα θα γίνει ο πόλεμος, μετά θα γίνει εκείνο, μετά θα γίνει το άλλο, άστε ας γίνει ό,τι να είναι. Λοιπόν, αν μας βλέπουν φοβισμένους, και μας βλέπουν ζαρωμένους και να μετανοούμε τρέμοντας ότι αν κάνω κάτι κακό θα τιμωρηθώ και θα μ' αφήσει ο Θεός να χαθώ τότε δεν προσφέρουμε τίποτε σε αυτόν τον κόσμο από αυτό το πολύτιμο μαργαριτάρι που έχουμε να πουλήσουμε σε όλα τα έθνη εμείς είμαστε που διαφημίζουμε ή δυσφημίζουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου και του Χριστού και εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να δώσουμε στους, ελ, στους ανθρώπους την ελπίδα της συναντήσεως με τον Χριστό την ελπίδα της συντάξεως με τον Χριστό ο φόβος μας πρέπει να είναι φόβος Θεού και πολύ όμορφα με έχει αναπαύσει αυτή η ερμηνεία Χριστέ μου φοβάμαι μη σε διώξω μη σε χάσω δεν σε φοβάμαι αλλά φοβάμαι εγώ μη σε διώξω εγώ μη σε χάσω να έχουμε φόβο να μην διώξουμε τον Χριστό από κοντά μα. Να μην τον χάσουμε, να μην χάσουμε την ευκαιρία τη συνάντηση και τη ενώσεω μαζί του. Όταν περιμένουμε να ενωθούμε τον Χριστό, τι θα μα φοβήσει. Πόλεμοι, σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρε, ο Αντίχρηστο. Θα είμαστε σαν λιοντάρια, λέει ο Άγιο Νικόδημο Αγιορίτη. Και ο διάβολο απέναντί μα θα είναι σαν μυρμήγκι, που παριστάνει το λιοντάρι. Αλλά τα λιοντάρια είμαστε εμεί, αν είμαστε με τον Χριστό και αν ποθούμε τον Χριστό. Και αυτός ο πόθος είναι που πρέπει να καλλιεργήσουμε μέσα μας. Να ποθήσουμε να γίνουμε ένα με εκείνον που είναι η αρχή και το τέλος, που είναι το παν και που είναι το άκρον των εφετών που λένε οι πατέρες. Εκείνο που επιθυμεί η καρδιά μας και δεν το ξέρουμε. Εκείνο που θα καλύψει όλες μας τις ανάγκες και δεν το συνειδητοποιούμε. Ο Χριστός είναι το παν, δεν έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Αυτό το παν είναι εκείνο που μας χρειάζεται. Δεν θέλουμε κάτι λιγότερο ούτε κάτι περισσότερο. Θέλουμε τα πάντα και τα πάντα είναι ο Χριστός. Και δυστυχώ, Πατέρα Γιώργιο μένουμε στα fake news έτσι, για τα επερχόμενα και πολλοί στηρίζονται στην Αποκάλυψη ή σε άλλα που δεν έχουν μία σχέση με το Αγγέλιο την Αποκάλυψη, σε προφητείες που ούτε καν έχουν πει και το είχε πει και ο Άγιος Παρφύριος και ο Άγιος Παραίσιος ποτέ δεν έχουμε πει κάτι που γράφεται ότι το είπαμε ή το κάναμε και ήταν ακραίο και κάτι που δεν είχε σχέση με αυτά που είπαν. Ήδη είχαν πει κάτι τέτοιο. Ε, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Από την άλλη, είπατε για την αποκάλυψη, αλλά τι πιο παρήγορο ότι η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη για όλους μας, για, όλους, για τον καθέναν από εμά. Ιδού έστηκα από τη και ακρούω. Είναι απ' έξω από την πόρτα της καρδιάς μας. Το κλειδί το έχουμε εμείς. Το ανοίγουμε ή όχι. Εκεί είναι νομίζω το, γι' αυτό είναι παρήγορο το ότι όλα όσα είπατε μέχρι τώρα δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα να ξέρει ότι τη δυσκολία του μπορεί να την ξεπεράσει, όχι μόνο να την ξεπεράσει, αλλά γίνεται αυτή η δυσκολία μάλιστα και τρόπο σωτηρίας. Γίνεται και χαρά, χαίρεται όταν περιπέσετε. Γιατί? Γιατί η δυσκολία και το πρόβλημα είναι το κλειδί που ανοίγει η πόρτα μας για να μπει μέσα, που είναι απ' έξω και περιμένει. Πότε θα ανοίξουμε. Νομίζω έτσι είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματά σας πατέρα Γεώργε και ε, εύχομαι να προσπαθήσουμε όλοι μας και εμείς που συζητάμε μεταξύ μας χρειάζεται και εμείς να προσπαθούμε διαρκώς να έχουμε ανοιχτή αυτή την πόρτα της επικοινωνίας με τον Χριστό μας και την πόρτα της χαράς και της ελπίδας Μας λέει ο μας ότι δεν έχουμε περισσότερο χρόνο πατέρα Γεώργε, σε αυτό το σημείο πρέπει να, σας, να σταματήσουμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σα παρουσία. Και εμεί όλου ιδιαίτερω σα ευχαριστούμε. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς αγαπητοί ακορατές, που ακούσατε την σημερινή εκπομπή Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας Μαζί με τους γονείς Η Πυραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.